Την προηγούμενη εβδομάδα στο MasterChef. Ο Βαγγέλης και ο Ιερεμίας κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνουν στο διαγωνισμό. Η Χρύσα όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Μιχάλη. Απόψε, το κουτί του MasterChef που κρύβει εκπλήξεις και το τεστ δημιουργικότητας αναδεικνύουν νέους νικητές. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα του MasterChef. Μετά από απανοτές δοκιμασίες 4 εβδομάδων, εσείς οι 15 που έχετε απομείνει, θα πρέπει να αποδείξετε στους κριτές μας ότι οι μαγειρικές σας ικανότητες ολοένα και βελτιώνονται. Σήμερα, με τα υλικά που έχει μέσα το κουτί του MasterChef, θα πρέπει να φτιάξετε το καλύτερο πιάτο που μπορείτε σε 30 μόλις λεπτά. Είστε έτοιμοι να δείτε τι κρύβει μέσα το κουτί του MasterChef? Ναι. Με δικό μου σήμα ανοίγετε όλοι μαζί τα κουτιά. Πάμε! Να δούμε λίγο τα υλικά μας. Έχουμε γαρίδες. Οι γαρίδες είναι ένα υλικό που χρειάζεται πολύ λίγο μαγείρεμα, οπότε κερδίζεις χρόνο να τις μαγειρεύεις. Και σήμερα έχουμε μόνο 30 λεπτά. Μέλι, λιαστές ντομάτες, κρυθαράκι. Μπορείς να φτιάξεις κάτι νόστιμο με το κρυθαράκι, αλλά είναι εξίσου δύσκολο. Και σκέφτηκα να μην το χρησιμοποιήσω. Πορτοκάλι, κολοκύθι, πράσο και δυόσμο. Το υλικό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το πράσο. Δεν ξέρω να το χειρίζομαι αυτό το υλικό πολύ καλά. Οπότε αγχώθηκα για το πώς θα το μαγειρέψω και πώς θα βγει. Είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός υλικών, από τον οποίο μπορούν να προκύψουν πολλά ενδιαφέροντα πιάτα. Θέλουμε να ξέρετε ότι όσο προχωράει η διαδικασία, εμείς θα γινόμαστε όλο και πιο απαιτητικοί. Δεν πρέπει να χαλαρώσετε ούτε λεπτό. Πρέπει να φτιάχνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε κάθε φορά. Καλή επιτυχία. Τα 30 λεπτά ξεκινούν από τώρα. Αρετή, πώς θα βλέπεις τα πράγματα σου, ρε Γιάννα? Δύσκολα. Γιατί ρε? Δύσκολα, εύκολα υλικά, δύσκολα πράγματα. Σκέφτομαι κάτι σε βραστή σαλάτα, αλλά ακόμα δεν το έχω τελειοποιήσει. Για το κρυθαράκι κρυό. Ναι. Τζέρεμι, τι, με το αυγό τι κάνεις? Το αυγό θα κάνω μια βινεγκρέ με πορτοκάλι και μέλι. Θα μας το βάλεις όμως τη βινεγκρέ το αυγό δηλαδή? Ναι, θα το χτυπήσω. Η σαλμονέλα τι θα γίνει? Ομό έκανα και την προηγούμενη φορά τις βινεγκρέτες που έκανα. Δοκίμασα εγώ. Είχατε δοκιμάσει, ναι. Παιδιά, 15 λεπτά ακόμα, είμαστε ακριβώς στη μέση. Άκη, βλέπω ζουλιάνει το πράσο σου. Ποια το κολοκύθι? Τα αυγά. Κάνω μια ομελέτα με γαρίδες. Ετοιμάζω μια βελουτέ εδώ πέρα με τις γαρίδες με τα κέλφι. Ετοιμάζω κομφή πορτοκάλι εδώ πέρα. Θα σουτάρω και τα λαχανικά μου. Μην τα κάνεις δύσκολα τα πράγματα, Μου το έχει ξαναπεί αυτό, γιατί κάνω πολλά πράγματα όταν μαγειρεύω. Δηλαδή το κάθε υλικό εγώ θα το μαγειρέψω διαφορετικά. Ενώ κάποιοι από τους συμπαίκτες μου μπορεί να μαγειρέψουν και δύο και τρία υλικά με τον ίδιο τρόπο. Μανολάκη. Χαίρετε. Εσύ ο τελευταίος και μόνος σου, έχεις ένα μπάγκο μόνος σου. Τελευταίος και κατεδρομένος. Τι είναι αυτό?
Κρέπες. Να φάμε μία. Μία σας επιτρέπω παραπάνω. Θα κάνεις μία κρέπα. Όχι, όχι. Θα κάνω μια βάση από τα λαχανικά μαζί με τις γαρίδες και θα κάνω έναν πύργο με τις κρέπες. Έχουν δυο μου μέσα κρέπες και μία σάλτσα από πορτοκάλι, ζάχαρη και λίγο οξύδι μέσα. Α, δεν θα βάλει καθόλου κρυφαράκι. Δεν θέλω, δεν θέλω. 5 λεπτά χρόνος ακόμα, παιδιά. Κάτι είδαμε, όλοι έχουν χρησιμοποιήσει καλά τα υλικά τους, εκτός από τον τελευταίο, το Μανολάκι, που έχει αγνοήσει το κρυθαράκι και κάνει κρέπες. Αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρουσα κίνηση. Θα δούμε. Και βλέπω και όμορφα πιάτα γενικώς. Σαν παρουσίαση. Αυτό βλέπω, ναι. Παιδιά, έχετε ένα λεπτό ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσετε να στείνετε τα πιάτα σας. Είδα η άλλη μια φορά τα χέρια μου να τρέμουν, γιατί προσπαθούσα να βάλω το πράσο πάνω στο κρυθαράκι μου και γλιστρούσε και δεν ήμουν σίγουρα αν θα κρατήσει και αγχώθηκα. Δευτερόλεπτα. Δέκα δευτερόλεπτα. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Μόλις ολοκληρώθηκε ο χρόνος των 30 λεπτών που σας δόθηκαν για να παρασκευάσετε ένα πιάτο από τα 8 υλικά που περιείχε το κουτί του MasterChef. Όπως με ενημέρωσαν οι κριτές μας, τα πιάτα που τους εντυπωσίασαν βλέποντάς τα κατά το μαγείρεμα ήταν 3. Αφού τα δοκιμάσουν, θα αναδείξουν τον νικητή. Ο νικητής θα έχει το προνόμιο να μπει πρώτος στην αποθήκη τροφίμων και να επιλέξει το βασικό υλικό για το τεστ δημιουργικότητας που ακολουθεί. Παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους, γιατί σήμερα είδαμε πάρα πολύ ωραία πιάτα από όλους σας. Χαιρόμαστε να σας βλέπουμε καλύτερους και καλύτερους κάθε φορά και συνεχίστε την καλή δουλειά. Το πρώτο πιάτο που επέλεξαν οι κριτές να δοκιμάσουν είναι του Μανώλη. Δεν μπορώ να πω πόσο μεγάλη ήταν η χαρά που ένιωσα. Πιστεύω πως ήταν μια ανταμοιβή για μένα μετά από τόσες δοκιμασίες να επιλέξουν οι κριτές το δικό μου πιάτο για να το δοκιμάσουν. Πολλοί με σνόμπαραν λόγω της ηλικίας και θέλω να αποδείξω ότι είμαι εξίσου καλός όσο και αυτοί. Μανώλη, επιλέξαμε το πιάτο σου για να το δούμε πρώτο, γιατί δεν χρησιμοποιήσεις το κρυθαράκι, έφτιαξες κάτι διαφορετικό και από περιέργεια και μόνο, θέλαμε να το δούμε. Το πορτοκάλι μου ξέφυγε. Χαίρομαι που καταλαβαίνεις που το πιάτο σου μα δοκιμάζω. Λάθος. Το δοκιμάσα και κατάλαβα. Η γεύση σου είναι πάρα πολύ καλή. Και οι κρέπες σου είναι πολύ καλές. Ναι. Όντως το πορτοκάλι σου έχει φύγει λίγο. Μανολάκη, μ' αρέσει πολύ που σκέφτηκες με διαφορετικό τρόπο και παρουσίασες κάτι αλλιώτικο. Μπράβο σου γι' αυτό, γιατί είσαι και πολύ μικρός, αλλά δείχνεις ότι έχεις ιδέες. Ήμουν αλλού εγώ εκείνη τη στιγμή, ήμουν αλλού, δεν ήξερα. Ήμουνα στο πελέσκι μου, στον παράδεισο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα για το τεστ δημιουργικότητας. Όλοι εσείς θα έχετε να συνθέσετε ένα πιάτο από το μηδέν. Θα ανοίξουμε το δεύτερο. Δεν γίνεται, φίλε. Είσαι ευχαριστημένος από τις επιλογές που είχες μέσα. Τα μυαλά μου στον τοίχο. Ψωμί. Μαύρο μακαρόνι βλέπω. Πατάτες, αυγά και λουκάνικα. Τι είναι αυτό? Είναι μια σάλτσα. Δεν ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα. Α, ούτε εσύ είσαι σίγουρη. Αφήστε τα όλα κάτω και κάντε ένα βήμα πίσω από το πάνω. Τουνιέλνες οδοντίατροι. Το δεύτερο πιάτο που εντυπωσίασε τους κριτές μας ήταν της Άντζελας. Όταν άκουσα το όνομά μου ότι είναι το δεύτερο καλύτερο πιάτο, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι είχε καλύτερα πιάτα, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο λόγος που επιλέξαμε το πιάτο σου είναι γιατί τελευταία μας έχεις εκπλήξει με τα στισίματα που κάνεις.
Και εγώ έχω εκπλήξει τον εαυτό μου, να σας πω, γιατί το θεωρώ αδυναμία μου το στήσιμο. Ήξερα ότι έχω μια αδυναμία στο στήσιμο πιάτων και σιγά σιγά προσπάθησα να το διορθώσω και νομίζω ότι τα κατάφερα. Η παρουσίασή σου όντως είναι πολύ ωραία και η γεύση είναι καλή. Θα μπορούσε να έχεις βοηθήσει λίγο το κρυθαράκι σου με λίγο αλάτι περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα είναι αρκετά καλό. Ευχαριστώ. Μέλι. Λίγο. Πολύ λίγο. Πού? Στη γαρίδα. Α, είσαι αρρωπημένο πιάτο. Μπράβο, Σάντε. Το τρίτο και τελευταίο πιάτο που επέλεξαν οι κριτές να δοκιμάσουν είναι... το Γιάννη Αποστολάκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να με διαλέξουν, διότι τα περισσότερα παιδιά είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο. Χάρηκα φυσικά πάρα πολύ. Γιάννη μου, είναι η τρίτη φορά, νομίζω, που ανεβαίνει σε κουτί του MasterChef. Ναι, τρίτη φορά. Τρίτη φορά. Μπράβο. Αλλά στα τεστ δημιουργικότητας, έτσι και έτσι, ε. Δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Δεν μου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει εκεί. Ακόμα. Εγώ σήμερα είπα να κάνω κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά και έκανα ένα γιουβέτσι με γαρίδες, κρυθαράκι με γαρίδες. Το διαφορετικό ποιο είναι? Το διαφορετικό το είπα για πλάκα. Εντάξει. Και αυτό είναι ισορροπημένο πιάτο. Μ' αρέσει η γεύση από το πορτοκάλι. Είναι αυτή που πρέπει, ακριβώς. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο. Ευχαριστώ. Εμένα μ' αρέσει που έχει χυλώσει πολύ ωραία το κρυθαράκι. Δηλαδή, κρατάει και το al dente που λέμε, αλλά είναι και πολύ ωραία χυλωμένο. Εμένα αυτό που δεν μου κάθεται καλά στο δικό μου ρανίσκο είναι το πορτοκάλι. Η οξύτητα που μου δίνεις. Αφορά προσωπικό όμως. Όταν φτιάχνεις ένα πιάτο, πρέπει να πιστεύεις στο πιάτο σου. Οπότε σίγουρα περίμενα να είμαι εγώ η νικήτρια. Λοιπόν, παιδιά μου, Γιάννη, Άντζελα και Μανώλη, το πιάτο που επιλέξαμε είχε κάτι που δεν είχαν τα άλλα. Μάλλον δεν είχε κάτι που είχαν τα άλλα. Δεν είχε κρυθαράκι, άρα επιλέξαμε τη Μανώλη. Νιώθω τεράστια χαρά που στη σημερινή δοκιμασία είμαι ο νικητής. Επιβραβεύομαι και δείχνω σε κάποια άτομα εκεί πέρα μέσα ότι έχω κάποια προσόντα. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια το τι αισθάνομαι τώρα. Ένα τεράστιο χαμόγελο. Μετά από τη νίκη του Μανώλη στο κουτί του MasterChef, ήρθε η ώρα για το τεστ δημιουργικότητας. Είναι μία δοκιμασία στην οποία ο Μανώλης θα μπει στην αποθήκη τροφίμων, θα διαλέξει το βασικό υλικό από το οποίο όλοι εσείς θα έχετε να συνθέσετε ένα πιάτο από το μηδέν. Από αυτή τη δοκιμασία, οι τρεις με τις χειρότερες επιδόσεις θα μπουν στη διαδικασία αποχώρησης. Μιας και έχω περάσει από διαδικασία αποχώρησης, ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο και πόσο αγχωτικό είναι για όποιον μπει σε αυτή τη θέση. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε βρίσκεται αυτό, να μην είμαστε ένας από αυτούς. Πρέπει να επινοήσετε ένα δικό σας πιάτο που να στηρίζεται στην εφευρετικότητά σας και στη δημιουργική σας ικανότητα. Η εξέλιξή σας στο διαγωνισμό φαίνεται περισσότερο από αυτή τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Παιδιά, αυτή η δοκιμασία έχει και τη βαρύτητα ότι εκτός του νικητή βγάζει και αυτούς που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Νομίζω ότι έχει φτάσει ο καιρός να μας δείξετε πόσο πολύ έχετε εξελιχθεί. Μέσα από τα μαθήματα ειδικά έχω μάθει πολλά πράγματα και κάθε φορά τα χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ και λίγα από αυτά που μου έχουν μάθει σε κάθε πιάτο. Μανώλη, ήρθε η ώρα μαζί με τον Γιάννη τον Λουκάκο και τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να μπείτε στην αποθήκη τροφίμων. Λοιπόν, Μανώλη, θα πρέπει να επιλέξεις ένα βασικό υλικό μεταξύ των τριών που βρίσκονται από εδώ κάτω. Έτοιμος? Πάμε. Το πρώτο ήταν τα μανιτάρια. Λέω εντάξει, αποκλείουμε το νούμερο ένα και πάμε στα επόμενα. Θα ανοίξουμε το δεύτερο. Πάμε. Χωριάτικο, λουκάνικο, όχι απλό λουκάνικο, χωριάτικο λουκάνικο. Είναι ένα υλικό που το είχα ξαναδουλέψει. Ήθελα να δω και ποιο υλικό θα είναι το τρίτο. Είχα αποκλείσει σίγουρα τα μανιτάρια και ήθελα να δω τα επόμενα. Για να δούμε, Μανώλη. Μελιτζάνες. Για να. Πώς το βλέπεις? Από ό,τι έχω δει, υπήρξαν αρκετές αποτυχίες με τη μελιτζάνα. Με τη μελιτζάνα. Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου για τη μελιτζάνα? Όχι, δεν είμαι. Γι' αυτό και. Ούτε εσύ είσαι σίγουρος. Ούτε κι εγώ, ναι.
Τώρα λέω την πατήσαμε. Ποιο από τα τρία να διαλέξει? Γιατί πάντα πιστεύω τα παιδιά προτιμάμε να έχουμε κάποιο στάνταρ υλικό το οποίο θα είναι κάποιο κρεατικό ή θαλασσινό, ώστε τη γαρνιτούρα να την έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Για πες μας λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Εγώ λέω να διαλέξω το λουκάνικο. Τελικά επέλεξα το λουκάνικο γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να βγάλω πιο ωραίο πιάτο με μια γαρνιτούρα συνοδευμένη μαζί με το λουκάνικο και όχι αν διάλεγα κάποιο από τα λαχανικά. Ωραία. Δισκάκι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις 5 λεπτά. Να διαλέξεις να επιλέξεις μέχρι 10 υλικά. Ωραία. Ο χρόνος σου είναι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους από 5. Από τα υπόλοιπα παιδιά. Και ξεκινάει από τώρα. Νομίζω ότι τα 5 λεπτά που μου δόθηκαν με αυτή τη νίκη ήταν υπέραρκετα για μένα. Συνήθισα στα 2 λεπτά που μας δίνανε και έκανα πολύ γρήγορα. Είχα ήδη από την αρχή στο μυαλό μου τι πιάτα θα φτιάξω και οπότε δεν δυσκολεύτηκα. Πόσα έχεις πάρει, Μανώλη? 8. 8. 2, 3, 4. Έχεις 1,5 λεπτό ακόμα, ε. Ωραία, τελειώνω. Απλά να δω αν θέλω κάτι άλλο. Έχω τελειώσει. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε το υλικό στους υπόλοιπους. Μανώλη, εντάξει με την επιλογή του βασικού υλικού? Είσαι ευχαριστημένος από τις επιλογές που είχες μέσα? Απόλυτα δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ικανοποιημένος από αυτά που είδα. Μανώλη, επειδή πρέπει να το δω και εγώ, ναι, και οι συμπαίκτες σου, δεν έρχεσαι να μας τα αποκαλύψεις? Βεβαίως. Έτσι θέλω να πετάει. Να πετάξει, να το πετάξει και πίσω. Δεν ξέρω, κάνε ένα μαγικό εδώ. Έτοιμοι. Όπα. Πάμε λίγο. Λουκάνικα. Τι είναι αυτό? Λουκάνικα πήρε. Εξαιρετικό χωριάτικο καπνιστό λουκάνικο. Λουκάνικο ρε φίλε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Λουκάνικο. Όταν άκουσα ότι είναι λουκάνικο, πελάγωσα. Κυριολεκτικά τα μυαλά μου στον τοίχο. Ξέρατε τι ήταν τα άλλα υλικά? Τι ήταν? Για πες τα. Λοιπόν, διάλεξα αυτό γιατί το ένα υλικό ήταν μανιτάρια, πορτομπέλο και πλευρό τους, και το άλλο ήταν μελιτζάνες. Μελιτζάνες. Τι να πάρω? Όχι, σωστό. Καλά και δεν πήρες μελιτζάνες. Χίλιες φορές λουκάνικο, έτσι. Εντάξει, μάλλα. Το λουκάνικο είναι ένα εξαιρετικό υλικό, όμως τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό παραπέμπει πάντοτε σε κάτι πιο παραδοσιακό, το οποίο και το φοβήθηκα. Θα έχετε μόνο 2 λεπτά για να συλλέξετε τα υλικά που θα σας βοηθήσουν ώστε να συνθέσετε το πιάτο σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Άντζελα και το Γιάννη Αποστολάκη που ξεχώρισαν στο κουτί του MasterChef. Μαζί και ο Γιάννης Λουκάκος θα κρατάει το χρόνο. Έχετε 1 λεπτό ακόμα, παιδιά. Δεκαπέντε δεύτερα. Τέλος χρόνου. Οι επόμενοι 4 παρακαλώ στην αποθήκη τροφίμων. Μισό λεπτό ακόμα. Τέλος χρόνου, παιδιά. Παρακαλώ οι επόμενοι 4 στην αποθήκη. Μισό λεπτό ακόμα. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, και η τελευταία ομάδα να μπει στην αποθήκη. Τα 2 λεπτά μέσα στην αποθήκη σε αγχώνουν πάρα πολύ. Ιδίως αν έχεις τον Γιάννο στην ομάδα σου, ο οποίος πετάγεται σαν έλουρος από το ένα ράφι στο άλλο και δεν τον σταματάει τίποτα δηλαδή. Ψωμί, 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 ψωμί. Ωραίο ήταν το καροτάκι, του βγήκα έτσι πεσμένο εκεί πέρα στην άκρη, είδα και τα κολοκυθάκια που αρθούν εμένα, λέω θα πάρω αυτά. Λουκάνικο είναι, με όλα αυτά ταιριάζει, κάπως θα το βολέψω, κάπως θα το ταιριάσω, κάτι θα βγει. 15 δεύτερα. Τέλος χρόνου.
Παιδιά, είστε έτοιμοι? Έχετε 45 λεπτά. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ήθελα να φτιάξω ένα hot dog. Ξέχασα να πάρω το ψωμί από τη φούρια μου και δεν γινόταν να γίνει hot dog χωρίς ψωμί. Και επινόησα στην πορεία μια καινούργια συνταγή, την οποία και προχώρησα. Προσπάθησα να εφαρμόσω κάτι που το έμαθα στο masterclass που ήταν τα chips πατάτας και έπρεπε να προσέξουν να βγουν τραγανά, να μείνουν αρκετή ώρα και να κάνουν crunchy χωρίς να μαλακώσουν, το οποίο το προσπαθούσα πρώτη φορά και δεν ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα. Αντώνη, γεια σας. Τι φτιάχνεις? Θα φτιάξω μια άλλη εκδοχή ως πετζοφάι που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Τρώμε πιπεριές, ντομάτα, κρασάκι, ελάχιστο ταμπάσκο, γιατί γνωρίζω καταρχάς ότι σας πειράζει κιόλας, οπότε δεν πρόκειται να το ρισκάρω. Άκη. Γεια σου, σεφ. Μαύρο μακαρόνι βλέπω. Ναι, μάλιστα. Θα κάνω μια σπαγκέτι, τα λουκάνικα θα τα πλάσω και φτεράκια. Μάλιστα. Κάνω το ιταλικό meatball σπαγκέτι. Εύχομαι να σου βγει. Θα μου βγει, θα μου βγει. Γιατί είναι τολμηρό πιάτο. Και αν σου βγει θα είναι ωραίο. Αγγέλη. Πέρα σε πήγα. Τι έχουμε? Πατατούρες βλέπω. Πατάτες, αυγά και λουκάνικα. Πού τα θα? Τα λουκάνικα που τα λουκάνικα είναι στο φούρνο μας. Ναι. Το φούρνο ψήνονται. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μουστάρδα μαζί με μέλι και θα βάλω και μυρωδικά, το οποίο θα περάσω μέσα τις τηγανιτές πατάτες μετά. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι με τη μουστάρδα και το μέλι και το λουκάνικο. Ωραία. Λοιπόν, θα μπει βάση από πατάτα με τη μουστάρδα και το μέλι που θα ανακατευτούν. Ναι. Από πάνω το λουκάνικο που το έχω κάνει σαν μπιφτέκι, ουσιαστικά το έχω ανοίξει και έχω πάρει από μέσα το εσωτερικό του. Λοιπόν, για πάνω ένα αυγουλάκι ποσέ. Και μία σάλτσα που θα φτιάξω. Καλό μου ακούγεται. Ελπίζω να το εκτελέσει και καλά. Ωραία. Σπύρο. Φτιάχνω τα λουκάνικα στο φούρνο. Εσύ. Κι εγώ. Και έχω βάλει και πιπεριές. Έχω φτιάξει ένα πουρέ πατάτας, το οποίο θα περάσω. Έχεις τώρα. Έχεις φτιάξει ή θα φτιάξεις? Φτιάχνω. Τι γίνεται εδώ πέρα, τέσσερα τηγάνια, βλέπω. Έχω πάρει φωτιά. Έχεις πάρει φωτιά. Κάνουμε ένα πουρέ, θα κάνω ένα πουρέ με καραμελωμένα κρεμμύδια και θυμάρι. Ναι. Τα λουκάνικα τα βράζω σε μπύρα. Ωραία. Παιδιά, έχετε 10 λεπτά ακόμα, ε! Δέσποινα, τι γίνεται? Καλά. Τι κάνεις, για πες. Κάνω λίγο μια παραλλαγή από λαχανοτολμάδες. Έχουν σάρκα από το λουκάνικο, ναι. Κυμά από το λουκάνικο και αντί για ρύζι έχω χρησιμοποιήσει ψωμί αρωματισμένο με φασκόμηλο. Ωραίο ακούγεται, θα προλάβεις. Θα προλάβω, θα προλάβω. Εντάξει, ωραίο ακούγεται, Δέσποινα. Αυτό με βοήθησε στο να συνεχίσω κι άλλο. Εντάξει, το βλέπω και εγώ ωραία, το βλέπω και αυτός ωραία. Θα δούμε το αποτέλεσμα μαζί. Φιλαράκι μου, τι είναι αυτό? Είναι μία σάλτσα. Ναι, η οποία είναι τι? Η οποία είναι κρασί, λίγο ταμπάσκο και ξύδι. Κρεμμύδι και λίγο ξύδι. Εδώ το περίεργο. Είναι λουκουμάδες λουκάνικο. Α, λουκουμάδες λουκάνικο. Έβγαλα τον κυμά από το λουκάνικο, ναι. Τους πέρασα λίγο, τους δούλεψα στο μπλέντερ με λίγο ποτηράκι, ναι, με λίγο αυγό. Έχω φτιάξει ένα... πανάρι. Τους έχω πανάρι λίγο, μια τεμπούρα και μέσα εδώ. Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ο πρώτος Μανώλης τελείωσε και πρώτος. Τι έγινε ρε Μανολάκη, τελώς. Έκανα κάτι πολύ γρήγορο μάλλον και τώρα φτιάχνω κάτι ακόμα να το συμπληρώσω. Δεν πειράζει, είναι καλό. Είναι καλό, εμένα μου αρέσει πολύ. Αυτή είναι η σάλτσα σου, δεν είναι? Ναι, το βγαίνει πολύ ξύδι, τη δοκίμασες? Πώς να τη διορθώσεις? Όχι. Θα τη δω, θα τη δω. Δες την, ναι. Και θα τη βάλεις εδώ από πάνω. Ναι, πάνω από τα λουκάνικα. Ωραία, άρα έχεις πολύ χρόνο. Ναι, έχω πολύ. Θα το δούμε. Εγώ αυτό που είδα, ρωτώντας τους, είναι ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους κάτι να φτιάξουν. Ναι, αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει εξέλιξη. Ότι τα παιδιά εξελίσσονται και αυτό είναι πολύ καλό γιατί αυτό θέλουμε. Εγώ είδα και μια πολύ ωραία ιδέα. Το λουκάνικο. Με ποσέ αυγό, μια σάλτσα μέλι μουστάρδα. Να δούμε τι χρόνο έχει.
Όπα, 4 λεπτά. 4 λεπτά και τέλος. Όπα. Παιδιά, έχετε 4 λεπτά ακόμα. Έχετε 1 λεπτό. 30 δευτερόλεπτα. 4 λεπτά. Μέτραγα το χρόνο από μέσα μου και απλά έτρεχα με το χρόνο. Δεν θα τον άφηνα να τελείωνε πριν φτάσω στον τερματισμό. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Αφήστε τα όλα κάτω και κάντε ένα βήμα πίσω από τον πάγκο. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ, γιατί ενώ είχα την ιδέα στο μυαλό μου, τα είχα φτιάξει τα υλικά, ήταν όλα έτοιμα, ήθελα ακόμα λίγα δευτερόλεπτα για να φτιάξω το πιάτο, ώστε να είναι έτσι όπως το φανταζόμουν. Κοίταξα τον πάγκο μου, ήτανε πράγματα πεταμένα από εδώ και από εκεί, καθόλου τακτικός, καθόλου καθαρός. Και λέω, κοίτα πώς τα έκανα. Και μόνο γι' αυτό είπα στον εαυτό μου, ντάκος. Έφτασε η ώρα που οι κριτές θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας και θα αναδείξουν τον νικητή του τεστ δημιουργικότητας. Ενώ οι 3 χειρότεροι θα περάσουν στη δοκιμασία αποχώρησης. Ξεκινάμε από το Μανώλη. Ήταν ένα πιάτο που το έχω ξανακάνει και δεν θέλω να ρισκάρω πολύ με τα πιάτα μου. Θέλω να φτιάχνω αυτά που έχω δοκιμάσει ήδη να κάνω. Συνήθως και στο λάχανο με το λουκάνικο είναι καλός συνδυασμός. Αυτή τη φορά δεν είναι. Δεν λέω αυτό. Έχεις κάνει ένα καλό πιάτο. Γιάννο, είσαι ο επόμενος. Το λουκουμά πώς τον έκανες? Έβγαλα το λουκάνικο από... Έβγαλες την πέτσα, δηλαδή. Την πέτσα, ναι. Το έντερο. Ναι, το δούλεψα λίγο στο blender για να ξαναζωντανέψει σαν κοιμάς. Και το πλάσα σαν κεφτεδάκια και το πέρασα από ένα κουρκουτάκι. Μ' αρέσει πολύ η σάλτσα σου, πολύ δροσιστική. Και μ' αρέσει και αυτό που σκέφτηκες με το λουκουμά. Ίσως να ήθελα λίγο λιγότερη γέμιση, ώστε να είναι λίγο πιο καλή η ισορροπία μεταξύ της κρούστας και της γέμισης μέσα. Έκανα για μια ακόμα φορά του κεφαλιού μου και αυτή τη φορά δικαιώθηκα. Δέσποινα, σε περιμένουμε. Γενικώς πειρανατίζομαι στις δοκιμασίες. Όχι πάντα όμως με σκοπό να εντυπωσιάσω, απλά επειδή μου αρέσει εμένα να πειραματίζομαι και μου αρέσει το ρίσκο. Μ' αρέσει η ιδέα. Λίγο τα λαχανικά σου από κάτω. Εγώ δεν θα τα χρησιμοποιούσα. Δεν θα είχα λόγο καθόλου. Όμως ότι σκέφτηκες να κάνεις ένα διαφορετικό πιάτο, εμένα μ' αρέσει. Γιάννη, οι κριτές σε περιμένουν. Περπάταγα και έλεγα πάω, δεν πάω. Γενικά είχα πολλές αμφιβολίες για το αν τα πράγματα που είχα κάνει ήταν σωστά ή αν πήγαινα προς το εκτελεστικό απόσπασμα του πιάτου που ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς η μπρουσκέτα πρέπει να τρώει το με το χέρι, γι' αυτό την κάνουμε. Φυσικά, ναι. Κοίτα, μ' αρέσει το πιάτο που έχεις διαλέξει. Νομίζω ότι το έχεις μπουκώσει όμως λίγο πιο πολύ από ό,τι έπρεπε στο στήσιμο. Γευστικά έχει μια ισορροπία, μου αρέσει το πορτοκάλι που δένει. Με το λουκάνικο ίσως ήθελα λίγο πιο πολύ γέμιση και λίγο λιγότερο ξηρό καρπό. Κατάφερες όμως να δέσεις ένα πιάτο το οποίο αρχικά φαινόταν περίεργο. Μαργαρίτα, ήρθε η σειρά σου. Έχεις κρατήσει το λουκάνικο εκεί που πρέπει να το κρατήσεις εσύ, έτσι. Ένα λουκάνικο βαρύ, χωριάτικο που λέμε. Για το ριζότο σου, έχεις βγάλει καλή γεύση το ρύζι, όμως το ριζότο θέλει λίγη δουλειά παραπάνω. Έχεις βάλει φίκι και στο ριζότο? Όχι. Κατά ένα περίεργο τρόπο το φίκι δένει με το λουκάνικο. Είναι ωραία ιδέα και είναι ωραία ιδέα του spring roll. Νομίζω ότι ίσως σου έχει ξεφύγει λίγο το ρύζι.
ένα τικ παραπάνω. Βράσει λίγο παραπάνω. Σαν ιδέα πολύ ωραία. Κάστρο ολόκληρο. Ερεμία, είναι γευστικό. Έχεις καταφέρει να δώσεις ένα γευστικό αποτέλεσμα. Είναι λίγο υπερβολική η παρουσίασή σου. Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτό το ήξερα και από πριν. Μπορούμε να σκεφτούμε έναν άλλο τρόπο, γιατί αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Ωραία, τέλος. Άμα είναι να βγει και χειρότερο, επειδή ήταν λίγο παραπάνω η ποσότητα, οκ. Okay. Είσαι ευχαριστημένος από το πιάτο σου. Άμα το είχα τελειώσει, θα ήμουν πλήρης. Τι δεν πρόλαβες να βάλεις? Τη σάλτσα. Πολλές φορές μας βγαίνουν πιάτα από ατυχία. Ο πουρέ σου έχει βγει και η σαλάτα που έχεις βάλει μέσα έχει βγει. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τελειωμένο. Πάντως το πάλεψες. Σχεδόν πάντα όταν πηγαίνω προς τους κριτές, προσπαθώ να είμαι όσο πιο θετικός μπορώ. Όταν εκπέμπεις θετική ενέργεια, παίρνεις και θετική ενέργεια. Την τεχνική του αυγού την έχεις δανειστεί από... Την προηγούμενη φορά που είχατε κάνει, ε. Ναι. Ωραία ιδέα. Βέβαια είναι περισσότερο πια το πρωινό αυτό. Ναι. Μπράβο. Ναι. Δεν είναι το κρασί, ίσως έχει πέσει λίγο παραπάνω η μουστάρδα, αλλά το κρασί προσπαθεί να ισορροπήσει αυτή τη μουστάρδα. Ναι, για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το κάνεις, ε. Ωραία. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα της σταφίδας με το ξινόμηλο. Σε ευχαριστώ, Άντζελα. Μουστάρδα και τι άλλο η βινεγκρέτ, Γιάννη? Μουστάρδα, ξύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο νεράκι για να αραιώσει. Ένα απλό αλλά ωραίο πιάτο, Γιάννη, μπράβο. Αν και είναι λίγο ασυνήθιστο το μελάνι σου πια στο ζυμαρικό με το λουκάνικο, είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Αυτό που θα ήθελα λίγο περισσότερο να δω είναι λίγο πιο διακριτή, όχι τόσο η γεύση όσο η υφή στα λαχανικά σου. Αλλά συνολικά, εμένα μου αρέσει. Γιάννη, οι κριτές σε περιμένουν. Η εμφάνιση ήταν το πρώτο που με απασχολούσε. Το λουκάνικο ήταν ένα υλικό το οποίο από μόνο του είχε πολύ έντονες γεύσεις, πολύ έντονα αρώματα και δεν με προβλημάτιζε η γεύση του λουκάνικου. Από μόνο του ήταν έτοιμο το υλικό. Η πατάτα σου κρατάει λίγο. Έχει δέσει η σάλτσα με το λουκάνικο και έχεις και ωραία παρουσία στο πιάτο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αρετή, σε περιμένουμε. Όταν περπατούσα προς τους κριτές, ήμουν σίγουρη ότι η γεύση μου δεν είναι βέβαια 100%, αλλά είναι αρκετά καλή. Και σε σχέση με τους υπόλοιπους που είχα ακούσει, ίσως να είχα τις περισσότερες αδυναμίες. Οπότε ήμουν πάρα πολύ εγχωμένη. Τι σκέφτηκες όταν δώσεις το τύρι στο πιάτο σου? Ουσιαστικά προσπάθησα να μεταφέρω ένα παραδοσιακό πιάτο που είχα δοκιμάσει στο Μέτσοβο με λίγο διαφορετική αισθητική, κρατώντας κάποια στοιχεία. Και είχε το τυρί και τα χόρτα. Ναι, είχε το τυρί και τα χόρτα. Είναι θαραλέα η ιδέα σου. Μ' αρέσει που διασκευάζεις την παράδοση. Και πλην ορισμένων μικρών λαθών έχεις κάνει καλή εκτέλεση του πιάτου. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Αντώνη, σε περιμένουμε. Γεια σου, Αντώνη. Πουρέ στο μήλο ή στο μπλέντερ? Στο μήλο, βέβαια. Είναι νόστιμο, βγάζει νοστιμιά το πιάτο σου. Μ' αρέσει η ιδέα του πουρέ με το πορτοκάλι, που ταιριάζει με το λουκάνικο. Σε πολλά λουκάνικα υπάρχει πορτοκάλι μέσα ούτως ή άλλως. Αλλά θα ήθελα να δω να έχεις κάνει κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Τώρα που οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα σας, θα αποφασίσουν ποιος είναι ο νικητής στο τεστ δημιουργικότητας,
αλλά και ποιοι είναι οι τρεις που δεν τα κατάφεραν. Ο σημερινός νικητής γίνεται αυτόματα αρχηγός της μίας από τις δύο ομάδες στη δοκιμασία της αναμέτρησης. Εκείνος μπορεί να επιλέξει τον αρχηγό της άλλης ομάδας. Οι τρεις από εσάς με τη χειρότερη επίδοση θα μπουν σε διαδικασία αποχώρησης. Μόλις ακούτε το όνομά σας, παρακαλώ να έρχεστε μπροστά. Γιάννης Μάργαρης. Πίστευα στο πιάτο μου ότι είχα κάνει καλή δουλειά. Δεν αγχώθηκα ιδιαίτερα. Δέσποινα. Δεν θα κάτσει αυτή τη φορά να είναι ημέρα μου την καντεμιά. Πρέπει να αλλάξει. Γυρίσει ο τροχός. Γιάννος. Όταν η Ευγενία κάλεσε και τα άλλα δύο παιδιά που είχα δει ότι και αυτοί δεν είχαν άσχημο πιάτο, είχα αρχίσει να υποψιάζομαι ότι αυτά τα τρία πιάτα θα ήταν τα καλύτερα. Εσείς φτιάξατε τα καλύτερα πιάτα στο τεστ δημιουργικότητας. Ανέβηκε λίγο αυτό το επίδεσή μου. Δεν έχω κινδυνεύσει ιδιαίτερα νομίζω από τα πιάτα μου, αλλά θέλω να παίζω μπάλα ψηλά. Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου. Είτε είμαι είτε δεν είμαι. Απλά τώρα πήρα μια επιβράβευση. Το καλύτερο όμως... ήταν της Δέσποινας. Κέρδισα. Ζήλια. Σε όλους τους άλλους. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αν και με ανησύχησε λίγο ότι υπάρχει μια κατάρα. Ο αρχηγός που κερδίζει από τη δοκιμασία της δημιουργικότητας στη δοκιμασία με τις ομάδες να είναι πάντα προτινόμενος. Αυτή η κατάρα θα σταματήσει εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παρακαλώ να κάνουν ένα βήμα μπροστά ο Γιάννης Αποστολάκης. Όταν η Ευγενία μου είπε να πάω μπροστά, πήγε να σπάσει η καρδιά μου από το άγχος. Ο Μιχάλης. Η Άντζελα. Και ο Άκης. Την τελευταία φορά στην ίδια διαδικασία έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φώναξε τέσσερα παιδιά και ο ένας από αυτούς ήταν προτινόμενος. Αυτός ο ένας ήμουν εγώ. Από εσάς τους τέσσερις... τρόμαξα ότι ίσως πάλι να είμαι προτινόμενος. Κανείς δεν είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Χαλάρωσα εκείνη τη στιγμή, ανακούφιση. Να έρθουν μπροστά. Ο Μανώλης, η Αρετή, και ο Γιάννης. Νιώθεις όλη την ενέργειά σου να φεύγει, όλο το σφίξιμο του κορμιού σου, γιατί εκείνη την ώρα είσαι σφιγμένος κι αυτά, σου κόβονται τα πόδια. Από εσάς τους τρεις... όταν βγάζεις κάτι και το πιστεύεις, σίγουρα δεν σταματάς να το αγαπάς αυτό. Επίσης, κανείς δεν είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Σήμερα ήταν μία από τις μέρες από τις οποίες ήμουν σίγουρος για το πιάτο. Ανακούφιση. Δηλαδή λες, Χριστέ μου, για άλλη μια φορά έφυγα από αυτή τη διαδικασία, δόξα τω Θεώ, πάμε παρακάτω. Το συνέστημα ότι τελικά δεν είμαι μέσα στην τριάδα είναι φοβερό. Έχετε απομείνει πέντε και τρεις από εσάς θα βρεθείτε αντιμέτωποι στην επόμενη δοκιμασία αποχώρησης. Η Ερεμία και Σπύρο, ελάτε μπροστά. Όπως με ενημέρωσαν οι κριτές, είστε και οι δύο υποψήφοι προς αποχώρηση. Παρακαλώ. Σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι στους προτινόμενους, αλλά εντάξει, να το συζητάμε τώρα πλέον, δεν έχει καταντήσει αστείο. Ήξερα ότι θα είμαι μέσα στους προτινόμενους, το πίστευα. Και από τη στιγμή που δεν πιστεύει στο δικό σου το πιάτο,
Σίγουρα δεν θα πιστέψουν και άλλοι. Μαργαρίτα, Βαγγέλη και Αντώνη, ένας από εσάς θα είναι αντίπαλος του Σπύρου και του Ιερεμία στη δοκιμασία αποχώρησης. Βαγγέλη. Μαργαρίτα, Βαγγέλη και Αντώνη, ένας από εσάς θα είναι αντίπαλος του Σπύρου και του Ιερεμία στη δοκιμασία αποχώρησης. Βαγγέλη. Δεν θα είσαι υποψήφιος. Μαργαρίτα και Αντώνη. Από εσάς, αντίπαλος του Σπύρου και του Ιερεμία στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης. Θα είναι ο Αντώνης. Αμάν. Αχ, θα πάω από καρδιά σίγουρα. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Είχα δει τα πιάτα των παιδιών και πίστευα ότι θα είναι η κυρία Μαργαρίτα. Δηλαδή, θεώρησα ότι το πιάτο της, ενδεχομένως και εμφανισιακά, αλλά και γευστικά, δεν ήταν καλύτερο από το δικό μου, να το πω έτσι. Παιδιά, ελάτε μπροστά. Σπύρο, Ιερεμία, Αντώνη, ηρεμήστε, συγκεντρωθείτε, προετοιμαστείτε ψυχολογικά και ελάτε να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό στη δοκιμασία αποχώρησης. Ο πήχης ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Θα είναι μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά προσπαθήστε να την αντιμετωπίσετε με αισιοδοξία. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ απογοητευμένος από το όλο σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνω για να αποδείξω στους κριτές ότι έχω κι εγώ θέση εδώ. Από εκεί πέρα θα μείνω, θα αγωνιστώ αύριο, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και βλέπουμε. Είμαι πολύ πεισματάρης και ανταγωνιστικός. Δεν θα αφήσω κανέναν να με περάσει. Θα το καταφέρω και αυτό. Είσαι ο μόνος που έχεις μόνο μία βαλίτσα. Σκέψου το αυτό. Γι' αυτό το κάνω. Έχεις μία βαλίτσα. Ναι, είμαι άνετος, ναι. Βγάζω και νεύρα και απογοήτευση και πικρία όλα μαζί είναι. Δεν έχει διαχωρισμό τώρα πλέον. Θα γίνει σφαγή αύριο. Θα τα δώσω όλα. Θα τα δώσω όλα και αν πραγματικά θέλω να αποχωρήσω αύριο, θα αποχωρήσω νικητής. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef... Θα προλαβείς. Μη μου αγχώνεστε. Ο Σπύρος, ο Ιερεμίας και ο Αντώνης... Όχι ρε ξύδι ρε. Δοκιμάζουν τα όρια τους στη δοκιμασία αποχώρησης. Εκεί λίγο το έχασα. Έχεις αγωθεί με το χρόνο ή με τη συνταγή. Με τον εαυτό μου, σεφ. Ποιος από τους τρεις δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef. Πρέπει να κατέβουν κάτω να τους πάσουν όλους στο ξύλο. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Να το... Για να ανοίξω να δω για ποιον έψησα τα γεμιστά.